Για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την πανδημία, μιλήσω εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, ο Τήρης Τσιόδρας, κατά την καθημερινή ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας. Εμείς σήμερα ανακοινώνουμε 10 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 2.642. Το 55,4% αφορά άνδρες. 598 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.317 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 35 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 8, το 23% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 97% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 81 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, σήμερα δεν έχουμε κανέναν καταγεγραμμένο θάνατο. Οι θάνατοι στη χώρα παραμένουν συνολικά 146. 39 ήταν γυναίκες, το 27% και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 75 έτη και το 93,2% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 83.750 κλινικά δείγματα. Μίλησε επίσης για τις παγκόσμιες προσπάθειες που γίνονται για την έβρεση εμβολίου, κατακρίνοντας παράλληλα όλες τις ψευδείς ειδήσεις για την πανδημία. Σε μια άλλη εξέλιξη, εχθές άρχισε μελέτη εμβολίου στις ΗΠΑ που βασίζεται στην τεχνική Messenger RNA. Είναι μια πρωτοπόρα τεχνική κατασκευής εμβολίων. Με αυτή την τεχνική εμβολιασμού, κατά κάποιο τρόπο, δίνονται οδηγίες στα κύτταρα του εμβολιασμένου ανθρώπου για το πώς να κατασκευάσει πρωτεΐνες που μοιάζουν, αλλά δεν είναι ο ιός. Έτσι, το εμβόλιο οδηγεί στην παραγωγή σε κάτι που μοιάζει με ένα κομμάτι του ιού, με την άκανθα του ιού, κάποιον ψευτοϊό. Και άρα δεν αρρωσταίνεις, αλλά φτιάχνεις αντισώματα που καταπολεμούν τον πραγματικό ιό. Έτσι, νομίζω, πρέπει να είμαστε όλοι μας αυτή την περίοδο με μια αυξημένη επαγρύπνηση στην αλήθεια που αφορά τον ιό και όχι σε ψέματα που μας στεναχωρούν λίγο στην αρχή σαν ένα τσίμπημα εμβολίων, αλλά γεννούμε αντισώματα και δεν μας αγγίζουν. Δεν κοιτάμε τα fake news, δεν προσελωνόμαστε στα social media σε ό,τι αφορά τον ιό, προσελωνόμαστε στην επιστήμη. Και αυτό δεν θα μας αποσπά ποτέ από τον αληθινό στόχο μας, αυτό στον οποίο όλοι συμμετέχουμε. Αναζητούμε την αλήθεια, η οποία και θα μας ελευθερώσει από τον ιό. Σχολίασε επίσης την Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, αναφέροντας το φετινό μήνυμα. Έδωσε επίσης τα εύσημα στο νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων. Σήμερα, όπως κάθε χρόνο, στις 5 Μαΐου, εορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα υγιεινής των χεριών, η οποία τονίζει το μήνυμα των καθαρών χεριών για όλους μας, και ιδιαίτερα τώρα την περίοδο του κορονοϊού. Το κύριο μήνυμα που αφορά τη φετινή ημέρα για την υγιεινή των χεριών αναφέρεται στις υγειονομικές μονάδες και έχει ως τίτλο «Σώστε ζωές, καθαρίστε τα χέρια σας» και αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο των νοσηλευτριών και ΜΕΟΝ, οι οποίες είναι ήρωες της πρώτης γραμμής και συμβάλλουν στην ασφάλεια των ασθενών, των μητέρων και των παιδιών τους, ως άνθρωποι που τους αξίζει αναγνώριση και εκτίμηση για τον κρίσιμο ρόλο τους. Τον κρίσιμο ρόλο τους και στα νοσοκομεία, στον έλεγχο των λοιμώξεων, σε όλους τους χώρους παροχής υγείας. Η αύξηση συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας στην υγιεινή των χεριών είναι μια συνεχής πρόκληση. Όλοι πλέον οι επιστημονικοί κύκλοι αναγνωρίζουν το μέτρο αυτό πρόληψης διασποράς μικροβίων και ιών στο νοσοκομειακό περιβάλλον, αλλά και στην κοινότητα, ως βασικό κριτήριο ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Είναι επίσης ένα σημαντικό μέτρο πρόληψης, από τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης για τον νέο κορονοϊό. Περισσότερο από ποτέ έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας, επαγγελματιών υγείας και πολιτών. Κάθε φορά που την εφαρμόζουμε, προστατεύουμε τον εαυτό μας και του γύρου μας από τη μετάδοση του νέου ιού σε άψυχες επιφάνειες στο πρόσωπό μας που δεν πρέπει ούτως ή άλλως να αγγίζουμε και περιορίζουμε τον αριθμό των συνανθρώπων μας που θα εκτεθούν και μάλιστα κάποιοι από αυτούς θα νοσήσουν και ίσως και πολύ σοβαρά. Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα πρόληψης περιορισμού του ιού, αποτελεί μια ακόμα σπίδα προστασίας για τους πολίτες, τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς. Ο κ. Χαρδαλιάς μίλησε για την υποχρεωτική τήρηση των μέτρων για την μη εξάπλωση της ασθένειας, κατακρίνοντας τις μαζικές συναθρήσεις που προκλήθηκαν πρόσφατα στην Αθήνα. Τόνισε πως τα take-away ποτά από τα καταστήματα δεν επιτρέπονται. Οι συστάσεις μας για αποφυγή του συγχρονισμού βασίζονται σε πραγματικά επιδημιολογικά δεδομένα, με πραγματικούς κινδύνους εξάπλωσης του ιού και της νόσου. Και αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλη τη χώρα. Η εικόνα καφεμπάρ στις 11 το βράδυ, σε διάφορες πόλεις και ειδικά στην περιφέρεια, να παίζουν μουσική στη διαπασόν και να προμηθεύουν δίθεν take-away ποτά με τους πελάτες πολίτες στιβαγμένους όρθιους αναδεκάδες μέσα και έξω, χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης και χωρίς να αισθάνονται ότι συμβαίνει το παραμικρό,
αν και σε μικρή κλίμακα, προσβάλλει βάναυσα όλους μας. Προσβάλλει όλους εκείνους που καθολικά, με απίστευτη πειθαρχία, κινήθηκαν χθες και μετακινήθηκαν και σήμερα, τηρώντας τα μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής. Προσβάλλει όλους εκείνους που δίνουμε καθημερινά τη μάχη στην πρώτη γραμμή, με μοναδικό γνώμονα πώς δεν θα επιτρέψουμε την εξάπλωση της νόσου και πώς θα προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας των ευπαθών ομάδων, τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, που πραγματικά κινδυνεύουν. Προσβάλλει την νοημοσύνη και προκαλεί τη συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών στον χώρο της εστίασης, που με υπομονή και καρτερικότητα ακολουθούν τις οδηγίες και παρά την τεράστια οικονομική και όχι μόνο πίεση, αντιλαμβάνονται τη στρατηγική μας και με περισσή ευθύνη περιμένουν την άρση της απαγόρευσης. Καταλήγοντας, ο Υφυπουργός μίλησε για τις παραβάσεις που καταγράφηκαν σε προσπάθεια πολιτών να αλλάξουν νόμο, εστιάζοντας τους Έλληνες πολίτες που θέλουν να επισκεφθούν συγγενείς στα νησιά. Όσον αφορά στα υπηρεσιακά ζητήματα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι χθες καταγράφηκαν 85 παραβάσεις για μη προβλεπόμενες μετακινήσεις. Να υπενθυμίσω ότι η μετακίνηση μεταξύ νομών δεν επιτρέπεται παρά μόνο για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Επίσης, συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ οι περιορισμοί για μετάβαση στα νησιά. Αντιλαμβανόμαστε και μπορούμε να κατανοήσουμε την κόπωση και την αδειμονία όσων θέλουν να δουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Θα πρέπει όμως να είναι κατανοητό ότι η ταχύτητα και η σειρά με την οποία γίνεται η άρση των περιορισμών έχει ένα και μόνο στόχο. Να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία, να προστατεύσει τα όσα μέχρι σήμερα έχουμε με μεγάλες δυσκολίες πετύχει. Αγαπητοί μου συμπολίτες, μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει πολλά. Δεν έχουμε όμως καταφέρει να κερδίσουμε τον πόλεμο. Και σε επόμενες φάσεις προσπάθειάς μας θα βρεθούμε αντιμέτωποι με δυσκολίες αλλά και νέες προκλήσεις. Η πρώτη φάση προσπάθειάς μας έχει εφοδιάσει με τα απαραίτητα εφόδια για να τις αντιμετωπίσουμε και αυτές με επιτυχία. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και το έχουμε αποδείξει. Συνεχίζουμε λοιπόν στην ίδια πορεία για να βγούμε και από αυτή τη φάση νικητές. Παραμένουμε υπεύθυνοι. Ακολουθούμε τους κανόνες. Βγαίνουμε με υπευθυνότητα. Μένουμε ασφαλείς.